Ο Πέτρος Κωστόπουλος ήταν ο σημερινός καλεσμένος της Ελένης Τσολάκη για την εκπομπή πρωινό σου, σου Ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής πάγωσε τους παρευρισκόμενους μπαίνοντας στο στούδιο, ενώ στη συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχέση με τα τρία παιδιά του, καθώς και στην πρωινή εκπομπή που παρουσίαζε στο Μέγκα με την πρώην σύζυγο του Τζένι Μπαλατς. Αρχικά μίλησε για μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν διαγνώστηκε με κατάθλιψη, δεν πήγα σε ψυχολόγο, Πήρα τηλέφωνο μία φίλη μου που είναι καθηγήτρια ψυχιατρική στο Πανεπιστήμιο. Τη λέω: Έχω βαθιά κατάθλιψη, κλινική. της απαρίθμησα τα συμπτώματα και συμφώνησε. Τότε κουμπώθηκα και μετά προσπάθησα να δω ορισμένα πράγματα, τόνισε ο Πέτρο. Επειδή τι κόρε μου δεν τι βλέπω πολύ, αυτό που με ευχαριστεί πιο πολύ είναι ο γιο μου. Η σχέση με το γιο μου είναι ψυχοθεραπευτική. Από μικρά πήγαινα τα παιδιά στην Αμερική μόνο και μόνο για να θελήσουν να φύγουν, να είναι ανεξάρτητα όντα. Να μην έχουν οικονομική και συναισθηματική εξάρτηση μη εμά, δήλωσε σε διαφορετικό σημείο ο Πέτρο Κοστόπουλος. Ο Πέτρος συνέχισε: Πιστεύω οι γυναίκε είναι πιο δυνατέ, και πρέπει να είναι, αυτή τη στιγμή έχουμε τι πιο δυνατέ Ελληνίδε στην ιστορία. Δεν συγκρίνονται με τη μαμά μου και τις φίλες της που ήταν στο σπίτι και μαγείρευαν. Γι' αυτό ορισμένε φορέ διαφωνώ με το φεμινισμό, όταν φτάνει στα άκρα και τον ακτιβισμό, λε και έχουμε αδύναμε γυναίκε. Είστε οι πιο δυνατέ γυναίκε που, όταν υπάρχει κρίση στις σχέσεις των κοριτσιών μου, με παίρνουν τηλέφωνο για συμβουλέ. Πρόσφατα εξηγούσα σε μια από τι κόρε μου πώ λειτουργούν οι άντρε, γιατί είχε χωρίσει και είχε στεναχωρηθεί πολύ μία από τι δύο. Τη έλεγα πω πρέπει να χαρεί, γιατί δεν άξιζε τον κόπο και προσπάθησα να το αποδείξω με στοιχεία. Δεν έχω κάποιο άγχος για τα κορίτσια, το μόνο που με νοιάζει είναι η ψυχική τους υγεία. Με το γιο μου έχω άγχος, γιατί οι γυναίκες είναι πιο εξελιγμένες από μικρή ηλικία σε όλους τους τομείς, συμπλήρωσε αμέσως μετά ο πρώην εκδότη. Προς το τέλος της κουβέντας, ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε στην περίοδο που παρουσίαζε πρωινό με την Τζέννη Μπαλατσινού, ήταν μια ωραία εμπειρία, εγώ αποφάσισα να μην συνεχιστεί, γιατί είμαι, ηλίθιος. Θα ανακοινωνόταν ο χωρισμό μα, εμεί είχαμε χωρίσει ήδη αλλά δεν το είχε πάρει είδηση κανένα. Αποφασίσαμε με την Τζέννη να βγάλουμε ανακοίνωση και εκεί με έπιασε εμένα ένα τρόμο ότι θα έπρεπε να συνεχίσω την εκπομπή με άλλη γυναίκα, και ό,τι έλεγα σε εκείνη την εκπομπή θα μου το χρέωναν για την Τζέννη και το χωρισμό μα. Πήρα τηλέφωνο τότε στο κανάλι και είπα ότι δεν συνεχίζω, τέλο. Είμαι ηλίθιος. Ήμουν σε θολούρα με το χωρισμό, γιατί είχε προηγηθεί και η υπόθεση του φαλυρίσματος. Πήρα μια από τις πιο ανόητες αποφάσεις της ζωής μου, και έχω πάρει πολλές. Το μετάνιωσα πολύ και άσχημα.